Τη ζωή μιας γυναίκας η οποία βρίσκεται σε αδιέξοδο και πολεμάει να λυτρωθεί, προσπαθώντας να αντισταθεί στη μοίρα της, μας εξιστορεί μέσα από τις σελίδες του νέου μυθιστορήματός της με τίτλο Λάχιασης η συγγραφέας Μαρία Πρινάρη Καρκαβατσάκη. Ήταν κάτι αυθόρμητο, μια ιστορία που γεννήθηκε σε μια στιγμή μες στο μυαλό μου και ξεκινώντας να τη γράφω με μετέφερε και στον τόπο τον οποίο διαδραματίζεται, στην αρχαία Φαινεό, στην ορεινή Κορινθία. Δυσκολότερο σενάριο είναι η ζωή. Ποτέ δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί έτσι όπως ξεκίνησε ή αν θα έχει ένα τέλος ανατρεπτικό. Κάπως έτσι και η ζωή της ηρωίδας, ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, με όνειρα, που ξεκίνησε να τα πραγματοποιήσει, κάπου τα εγκατέλειψε και συνήθως τα όνειρα όταν τα εγκαταλείπουμε γυρίζουν πίσω σαν εφιάλτες. Η Λάχιασης ήταν μία από τις τρεις μοίρες στην ελληνική μυθολογία. Αντιπροσώπευε το μέλλον της ζωής των ανθρώπων και όριζε τη διάρκεια της ζωής τους. Αν και συγγραφέας δεν συμπεριέλαβε ιδιαίτερα αυτοβιογραφικά στοιχεία στο μυθιστόρημά της, εν τούτης έχει καταθέσει σε αυτό ένα κομμάτι από τον εαυτό της, γεμάτο ανησυχία, πίστη και αγάπη. Το βιβλίο αυτό είναι μυθοπλασία, αλλά θα μπορούσε να είναι άνετα μία αληθινή ιστορία. Οι ήρωές του μπορεί να είναι άνθρωποι που ζουν και κινούνται ανάμεσά μας. Οι ιστορίες αυτές θα μπορούσαν να συμβαίνουν δίπλα μας. Ντρέπομαι να το πω, αλλά λίγο θα το πω. Όσοι το έχουν διαβάσει ως τώρα μου έχουν πει ότι είναι το καλύτερό μου. Και ελπίζω όσοι το διαβάσουν να το απολαύσουν. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο χωριό Μάραθος, εκεί που οι συγγραφέας έζησε ως παιδί, επιστρέφοντας ουσιαστικά στις ρίζες της, όπως ακριβώς κάνει και η ηρωίδα του βιβλίου της. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος της Crete TV, Μάνος Δασκαλάκης. Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις Αγγελάκη σε όλα τα βιβλιοπωλεία.